Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης δεν έχει μάθει να μασάει. Τα λόγια του Βασίλης Λεβέντης, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη μου, τι κάνεις? Δόξα τον καλό Θεό. Σας ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για την παρουσία σας στη χθεσινή. Στην χαρά μας, ήταν η μεγάλη χαρά της τοπικής μας εκκλησίας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας του Πειραιά, κύριε Πρόεδρε. Και το εισπράξατε, νομίζω. Να είναι όλα ευλογημένα και με υγεία. Λοιπόν, θέλω τις εντυπώσεις σας, Πρόεδρε. Οι εντυπώσεις μου είναι άριστες, γιατί το οίκημα είναι πανέμορφο. Είδα ευχαριστημένο πάρα πολύ και το σεβασμιότατο Πειραιός. Και αυτό μου δώσε μεγάλη χαρά, γιατί ξέρω πόσο αγωνίστηκε. Και είδα και καλό κόσμο κοντά στην εκκλησία. Είδα δηλαδή ένα ζεστό κλίμα. Και έμεινα κι εγώ πολύ ευχαριστημένος, γιατί εκεί παίζει ρόλο και ο χώρος. Ο χώρος πάντα από τον οποίο εκπέμπεις ένα μήνυμα, παίζει ρόλο κι αυτός, να αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα πολιτισμένο και όμορφο κλίμα. Και είναι γεγονός, ας είναι καλά και όσοι βοήθησαν για να γίνει, ότι τώρα πια η Πειραιακή Εκκλησία θα έχει ένα καλό ραδιόφωνο και θα έχει την ευκαιρία να επεκτείνει τη δράση της και να στέλνει τα μηνύματά της σε όλο τον κόσμο πολύ πιο δυνατά. Και βλέπετε ότι και σε εποχές κρίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασίλη Λεβέντη, ναι. Αγαπητέ Βασίλειο, που σας αποκάλεσε και αγαπητέ Πρόεδρε, ναι, ο Σεβασμιότατος εχθές, βλέπεις ότι καιρό κρίσης γίνονται και μικρά θαύματα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται, δίνουν τα χρήματά τους, ενώνουν τις φωνές τους, και δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι αισιόδοξος, παρότι η χώρα έχει μεγάλες δυσκολίες. Πιστεύω ότι ο Θεός θα βοηθήσει και θα υπάρξει και η συνένεση που ζητώ εδώ και καιρό και τη θεωρώ προϋπόθεση για να βγούμε προς τα έξω ενωμένοι προς την Ευρώπη και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι μια ιδιοπροσωπία, μάλλον ένα εντός εισαγωγικών, θα πω χιουμοριστικά, προτέρημα του Έλληνα. Να μην είναι ποτέ ενωμένος, να μην υπάρχει η διάθεση για συνεννόηση, για συνένεση, για ομοψυχία. Είναι αυτό που λείπει, κύριε Πρόεδρε, και το έχετε εντοπίσει αρκετές φορές και στις ομιλίες σας και μέσα και πάνω από το βήμα της Βουλής. Λείπει αυτό το στοιχείο το οποίο θα μας ενώσει. Γιατί λείπει, κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό το οποίο δεν μας αφήνει να πάμε όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε κοινούς στόχους? Παμπάλαια κατάρα είναι. Αυτό ίσχυε πολλές φορές στην Ελλάδα, όχι τώρα. Και ιστορικά, άμα το δείτε παλαιότερα, ίσχυε ένας διχασμός εσωτερικός που, από τον οποίο υποφελήθηκαν οι εχθροί της Ελλάδος. Το ξέρετε πάντα αυτό. Διέρη και βασίλευε. Το διέρη και βασίλευε έκανε να υποφεληθούν οι εχθροί της Ελλάδος. Εγώ πιστεύω ωστόσο ότι είναι τέτοια η περίοδος που θα αναγκαστούν όλοι να ασπαστούν τη συνένεση. Θα έχουν ευθύνες πολύ μεγάλες αν γίνουν και άλλα λάθη. Πολύ μεγάλες ευθύνες. Εγώ είδα λόγω χάρη χθες τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι δεν συναντάει λαϊκή αντίσταση. Δεν συναντάει λαϊκή αντίσταση. Ναι, δεν συναντάει, γιατί η λαϊκή αντίσταση μέχρι τώρα ήταν στον χώρο της αριστεράς. Ποτέ έτσι γενικώς ο χώρος της συντήρησης είναι πιο αριστοκρατικός χώρος. Ενώ στις διαδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο... Εννοείται, εκδηλώνει πάντα... τη διαφωνία, το εννοείται με διαφορετικό τρόπο. Ναι, πιστεύω, όχι τώρα δηλαδή, αφού οι συνδικαλιστές τελειώσανε, ζούμε σε μια εποχή που ο συνδικαλισμός δυσφημίστηκε. Δεν έχει την έγκλη που είχε παλιά. Ποιος θα βγάλει στον δρόμο τον κόσμο?
η αριστερά έγινε κυβέρνηση. Να τον βγάλει κατά του εαυτού της. Ποιος στον δρόμο τώρα, ποιοι βγαίνουν, κανένας. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν προβλήματα. Τα μέτρα είναι πολύ σκληρά. Αν δηλαδή τα ίδια μέτρα τα εφάρμοζε μια δεξιά κυβέρνηση, η Αθήνα θα καιγόταν κάθε μέρα. Τα μέτρα είναι σκληρά και οι αντοχές μας είναι ελάχιστες πλέον. Ναι, αλλά είναι προσβλητικό να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι το ότι δεν βλέπει πολλές διαδηλώσεις σημαίνει ότι είναι δεκτά τα μέτρα. Είναι παρερμηνία της κοινωνίας. Γιατί η αντίσταση κοινωνική ήταν δουλειά της αριστεράς. Τώρα η αριστερά έγινε κυβερνόσα. Άρα να βγάλει τα μάτια της, να κάνει διαδηλώσεις κατά του εαυτού της. Και πάλι βλέπετε πολλές φορές η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, λένε θα μετάσχουμε σε μια διαδήλωση. Αλλά δημιουργείται ένα γελίο θέαμα όμως με αυτό. Όταν το λέει, διότι σου λέει αφού κυβερνάς, τι θα βγει στον δρόμο κατά των κυβερνώντων. Η γνωστή προσπάθεια να δημιουργούμε εντυπώσεις, κύριε. Ναι, ναι, κύριε, είναι, κύριε Πρόεδρε. Ήταν πάντως η κακή στιγμή της χθεσινής συνέντευξης αυτή. Ήταν η κακή στιγμή το ότι είπε ο Τσίπρας ότι δεν έχει αντίσταση κοινωνική. Άρα αποδεχόμαστε όλοι τα μέτρα. Εκείνη την ώρα νομίζω ότι όλοι μέσα τους νευρίασαν. Αν δεν βγούμε λοιπόν να κάψουμε την Αθήνα, μας λέτε, έτσι είναι το μήνυμα το οποίο σπάτουμε εμείς. Τότε να καταλάβει ότι αντιστεχόμαστε. Ναι, αλλάξανε και οι εποχές τώρα, ακούστε, και οι εποχές αλλάξανε. Ακόμη και χώρες όπως η Ουκρανία, όπως η Ρουμανία, που γινόντουσαν κάτι τεράστιες διαδηλώσεις, δεν γίνονται πια. Και τώρα περάσαμε στην τρομοκρατία, στην τυφλή βία. Δηλαδή σε όλες τις χώρες παλιότερα γινόντουσαν μεγάλες διαδηλώσεις. Τώρα αντί διαδηλώσεων μπαίνει ένας με τα Καλάζνικοφ και αφαιρεί 20 ζωές. Ξέρετε και ο τρόπος που γίνεται η αντίσταση λεγόμενη αλλάζει. Και τώρα το τελευταίο διάστημα έχει προσλάβει δολοφονικές μεθόδους. Διαφορετική τρόπη διαφοροποίησης. Και λοιπόν, είναι ό,τι χειρότερο αυτό, Αγρίεψαμε. Αγρίεψε η κοινωνία. Να την πληρώνει αθώη, γιατί ένας τρελός πήρε το δυναμίτι και έγινε καμικάζι. Έτσι ακριβώς. Είναι να μείνουμε πράγμα. Όμως εμείς στο εορταστικό κλίμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε στις ευχές των ημερών, γιατί για μας ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ναι, είπαμε και δύο λόγια. Έτσι. Ξέρετε, με ένα πολιτικό δεν είναι και εύκολο και να μείνεις μόνο στις ευχές. Και ειδικά πηγαίο όπως είστε εσείς. Εδώ και το σεβασμιότατο, όποτε συναντώ τον Πειραιός, που είναι φίλτατος, πάντα με ρωτάει πώς πάει η κατάσταση, πάντα ανησυχεί. Και έχει μου λέει θα επιδείξουν τη συνένεση που πρέπει. Και έχει εμπιστοσύνη. Έχει την αγωνία και αυτός έχει την αγωνία, γι' αυτό τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ενώ είναι... Ενώ αγαπάει έτσι όλους το ίδιο, ενώ δεν θέλει να αναμειχνύεται, είναι όμως και αυτός ένας άνθρωπος γεμάτος αγωνίες και άγχη, γιατί αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να λυθεί, να λυθούν μάλλον τα προβλήματά της. Όλοι λυπούμαστε που είναι μια χώρα γεμάτη προβλήματα. Είδατε στη Γερμανία, στη Γαλλία είπε άλλος, μη γίνω σαν τον Τσίπρα. Στην Ισπανία κάνανε εκλογές και έγραφε το πανό από πίσω, μη γίνουμε σαν την Ελλάδα. Αυτές είναι προσβολές για μας, κύριε Δημήτρη. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι προσβολές να είμαστε προς αποφυγή, το παράδειγμα προς αποφυγή. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμεθα να πάτε καλά, να σας δίνει δύναμη ο Θεός και να έχετε πάντα του σεβασμιότατου την ευλογία. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Και είμαστε εδώ πέρα να φιλοξενούμε τις απόψεις σας, γιατί πάνω απ' όλα ως άνθρωπος και ως πυρεώτης πρέπει να πούμε, έτσι. Ναι. Έχετε ιδιαίτερη αξία και για εμάς αλλά και για το λαό μας. Και τις ευχές στέρνω και σε όλο το κοινό που σας παρακολουθεί. Να είστε καλά. Ο Πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Ένωσης Κεντρών.